Ja ne vas vas ook een keer. Πολύ δημιουργική ευχή σου. Δημιουργική ευχή. Δεν πιστεύω σε αυτό. Το μόνο που έχω να πω. Δεν πιστεύω στα γενέθλια τζάμπα. Δεν λέω. Δεν πιστεύω. Αλλά να είναι πάντα υγιής, χαρούμενη. Δεν πρέπει να γιορτάζουμε τις μέρες που γεννιόμαστε. Μόνο που σας ευχαριστούμε. Γιατί η ζωή υπάρχει μόνο με το θάνατο. Τι να γίνουμε? Δεν θέλω να το πεθαίνει. Κάθε κάποια στιγμή πεθαίνει. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Μύρια. Να τα εκατοστήσει, να έχει πάντα ό,τι κοφεί και να πηγαίνουμε στη λέξη να τρώμε. Λοιπόν, δεν ξέρω να πάω στο μπάνο. Τεκίλα και πίνω. Και πίνω. Οι ευχές σου για τη Μίριαμ λίγο δυνατά όμως. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, ό,τι επιθυμεί, πάντα επιτυχίες να έχεις. Ξέρω, είμαι πολύ διαφορετικός από τους άλλους. Πώς νιώθεις που όλοι σου εύχονται πράγματα σήμερα? Νιώθω φανταστικά, υπέροχα, συγκινημένη. Οι ευχές σου για τη Μύρια. Ωραία που χόρτακες. Έχεις να πεις για το είδος της μουσικής που παίζεις στα γενέθλια σου? Το είδος της μουσικής. Ήθελα να φέρω μουσικούς αλλά δεν βρήκα. Αλλά τελικά μου πρέπει κυρίως να καλέσω μουσικούς. Δεν εννοώ κάποιος συγκεκριμένος. Πού πάει κάμερα? Δεν εννοώ σε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά όλους εσάς. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατό χωρίς εσάς. Ευχαριστώ. Άντρε, μου αρέσει πάρα πολύ. Παίρνεις ένα πας. Ελένη, το πάρτι το περίμενες έτσι. Δεν πειράζει το πάρτι. Ναι. Το περίμενα περίπου έτσι. Γιατί ξέρω τι στήλη που σου άρεσε. Απλά πιστεύω ότι θα έρθει λιγότερο κόσμο. Πιστεύεις ότι δεν έχω φίλους, Ελένη? Αυτό υπονοείς. Αυτό πρέπει να το κάνεις πιο. Λοιπόν, έχουμε τους πιο καλλιτεχνικούς ανθρώπους. Τι σπουδάζεις, κινηματογράφου ή θέατρο? Αγγλική φιλολογία. Κατ. Εδώ πέρα θέλουμε ένα ευρυγόνιο κοντινό πλάνο, κάπως έτσι. Δεν έχω πάει ακόμα στο μάθημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο επαγγελματικό. Τι περιμένεις από τη συνεργασία μας ως συμφοιτητές, Βαγγέλη? Να μάθει τα πράγματα. Θα μας τρελάνε και δεν μπορεί να πολύ αγαπητοί. Δεν ξέρω σίγουρα. Ότι έκανε. Δηλαδή από αυτό ήπια τις γουλιές. Και αυτό είναι όλο όσο ο Μίλτος ήπια τις γουλιές. Αλλά όχι κάποιοι. Και ένα αποτέλεσμα στο γάμο. Μην κλείνεις τα μάτια. Μετά κρίζερα. Αν έπρεπε να κάνεις unfollow ένα άτομο, ποιο θα έκανες? Πάρα πολλά άτομα, δεν μπορώ να κρίσω μόνο σε ένα. Πολύ μάλλον. Λοιπόν, έχουμε παρευρεθεί εδώ στο σπίτι της Μύριαμ. Θα γιορτάσουμε το 21 της Μύριαμ. Είναι American Citizen, το ξέρεις. Έτσι έγραψε το πάρτι. Ναι. Χρόνια πολλά για τα 20 πρώτα σου γενέθλια. Ευχαριστώ. Κάπου είναι σε αυτό το σπίτι της Μύριαμ. Είναι αυτό της μου. Σ' αρέσει η σχολή μας? Η στολή μας. Η σχολή μας. Γενικά σ' αρέσουν οι στολές? Ναι. Τι στολές? Προτιμώ αρκούδα, πικουλίνο, σαλάκι, αυτά. Όχι, δεν το κάνω. Μην τρέπεσαι. Τι λύκια από μια ζωή. Μπράβο. 10. Μόνο το παγόνι. Να ελέγχεις και το να μην
ελέγχεις. Και σου λέω να αφήσει τον εαυτό σου να πέσει στο λάκκο τη. Δεν τον ελέγχεις. Φεύγει. Όχι, παιδιά, απλά καλό, δεν φεύγω. Έρχομαι. Είναι συγκατοικό μου, παιδιά. Εδώ κοιμάμαι. Εδώ κοιμάμαι. Στον εγωισμό το χάσα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, ένα στον εγωισμό στην άκρη. Όταν επιλέγεις με ποιους ανθρώπους θα είσαι, δεν είναι πιο επιλεκτικό. Μην με αποσυντονίζεις. Οι προσωπικές σχέσεις είναι επιλογή όμως. Από συγκυρία, φίλε, όχι από ανάγκη. Αυτό! Πίσα, το πετάλωσα. Δεν μπορούσα να πω κάτι. Πες μου κάτι, η Στέλλα, δημοσιογράφος. Όλοι οι δημοσιογράφοι. Επιλέγουμε αυτούς που έχουμε δίπλα μας, κάπου δεν το παίξεις καλά. 2310-555-111. Με κάποιους ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, που σίγουρα έχεις διαφωνίες, πρέπει να get along with them. Να φύγει να κινηθεί. Ωραία. Στην δικιά μου την περίοδο του ξαναλέω. Εσύ. Θα επιλέξει μέσα σε αυτού του ανθρώπου, σε όλο το πλήρωμα, να του ποιου θα πα. Ποιο θα επιλέξει. Όταν λες θα πα, τι εννοεί. Πούμε ρε φίλε, και το μεγάλο θα πάει, θα πρέπει να το διαλέξει. Με ποιου ανθρώπου θα συνεργαστεί στο οτιδήποτε, πώ μόνο και σε μια σχέση αργότερα. Όχι, να του κάνει. Α την ολοκληρώσει και να το κάνει.